κύρα το όνομά σου. Στην κρυφάδα στο βαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γουνιά θα μας πάει στη δασιά. Στην κρυφάδα στο βαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γουνιά θα μας πάει στη δασιά. Στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο Κασιόπι, στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόργο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Σας πηγαίνω στην παλαιότερη και μεγαλύτερη ελιά εδώ των Αργυράδων. Βέβαια οι κύριοι, κύριοι, έτσι και ο Σκαβαδίας ο ιατρός, από εδώ που είναι μονολόγος, ο καθηγητής, ο φίλος μας, που σχεδόν το πρωί μαζί μας, θα έχουν στοιχεία να μας πούνε κάτι για αυτό το τεράστιο θηρίο, που δεν ξέρω πόσοι άντρες το αγκαλιάζουν. 10, 15, 20, 30, πόσοι. Πάρα πολύ. Πόσο έχει μετρηθεί η περίμετρος της? Έχει μετρηθεί πρόσφατα και τη βρήκαμε στη βάση της 16 μέτρα και 80 εκατοστά. 16 και 80, ναι. Αυτό το νούμερο να το συγκρατήσουμε, 16 και 80. 16 και 80. Ίσως η μεγαλύτερη του νησιού. Εγώ θα τολμούσα να πω ίσως η μεγαλύτερη της Ελλάδος. Η μεγαλύτερη ελιά της Ελλάδος. Η μεγαλύτερη γνωστή καταγεγραμμένη ελιά είναι η δική μας. Έχουμε αυτή τη τιμή. Και αυτό προκύπτει από μία έρευνα που κάναμε βεβαίως, αλλά και στο ίντερνετ, αλλά και επί τόπου, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου έχουν... Θεωρούνται ότι έχουν τις παλιότερες ελιές, έτσι, έχουν τις μεγαλύτερες και τις παλιότερες ελιές. Και η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη είναι μόλις 12 μέτρα και 80 και 50 εκατοστά στη βάση της. Ενώ εδώ είναι 16 και 80. Είναι 16 και 80. Και βρισκόμαστε στο Πανοχώρι Αργυράδων, έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Πανοχώρι. Και ανήκει και στην εκκλησία η ελιά. Έτσι, παπά. Ελπίζω η εκκλησία να μείνει ως μνημείο της φύσης, έτσι. Μνημείο της φύσης να μην καταστραφεί ποτέ. Επίσης, οι μετρήσεις αυτές έγιναν από το Σταμάτη τον Κίνη, ο οποίος είναι από τις Αργυράδες. Μας είχε πει για την ελιά. Ήρθαμε πληροφορημένοι για την ελιά. Και ο ίδιος μας είπε, η μεγαλύτερη στην Κέρκυρα. Αυτό σας. Για να πω την αλήθεια, κάποτε ήμουν δημοτικό σύμβουλο και είχαν κάποιοι πει να την κόψουν. Και απείλησα ότι μην τολμήσετε, διότι θα πάω στο Τασαρκίδι, θα πάω οπουδήποτε. Καλά να κάνω. Καταστρέφεται ένα μνημείο τη φύση. Μνημείο τη φύση, πραγματικά. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες με ακριβές μετρήσεις GPS, με κάποιες μαρτυρίες κατοίκων, ιστορικές μαρτυρίες που προσπαθούμε να συλλέξουμε, ούτως ώστε να καταθέσουμε στην Ομαρχία
το φάκελο για να καταγορηθεί σαν μηνύα της φύσης και είμαστε ήδη προχωρήσει. Για τη χρονολόγηση τώρα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει. Είναι πολύ δύσκολο να χρονολογηθεί από ό,τι γνωρίζω. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ διότι δύσκολο. Θα έπρεπε. 4.000 χρόνια. Θα έπρεπε να γίνει μία τομή, καταλάβατε ότι. Ναι, να καταστραφεί. Μία τομή στη έτσι, ναι, και πάλι, για να μπορέσουν να μετρήσουν το. Και πάλι δεν είναι ξέρεις, σίγουρο. Πάλι δεν είναι σίγουρο. Ναι. Τα χρόνια. Όμως, κατά προσέγγιση και με τη βοήθεια των φίλων μας των Κρητών, πιστεύουμε ότι η δική μας ελιά είναι τουλάχιστον 3.000 χρόνια. Και περισσότερο ίσως, και περισσότερο ίσως. Κατερίνα, σας περάσαμε. Τι να κάνουμε, κάπου περάσανε και την Κρήτη. Έχω όμως μία ιδέα. Πάμε λίγο και στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, μια και είμαστε ακριβώς απ' έξω στην Ισόδο. Και βέβαια, είναι δυνατόν να μην πούμε που είμαστε έξω από τον Ιερό Ναό, δηλαδή. Ένα μέτρο. Θα ήταν Ιερός Ηλίας. Εδώ μπορούμε να καταγράψουμε και τους τάφους των Παναπλιασμένων. Α, βέβαια, εδώ είναι και τάφους των Παναπλιασμένων. Μάκη, βλέπεις. Ναι, έχουμε μία, ένα μνήμα, το οποίο προφανώς είναι καινοτάφιο. Έχει τη μέτρα, μόνο έτσι, μέτρα, την πλάκα δηλαδή. Ναι, ναι. Και έχουμε μία δεύτερη. Δύο κατόφλια, ένα εδώ, στο καμπαναριό, στην είσοδο, και ένα στην είσοδο της εκκλησίας. Είναι ο Πολιούκος της Κερκίνας. Και μάλλον εγώ θα ξεκίνησε γιατί ήταν παλιά δύο ενορίες και είχε και άλλη ενορία για Σπυρίδωνα και η άλλη ενορία για Σπυρίδωνα. Μιλάμε για το Πανοχώρι, Πανοχώρι και, ναι. Και το Μεσοχώρι. Είχε έδρα την Αγία Τριάδα η ενορία και η άλλη ενορία ήταν ο πρόδρομος. Αυτή η εκκλησία χρονολογείται πάλι πολύ παλιά. Έγινε ανακαίνιση το 1907. Υπάρχει μια περιγραφή στην κόχη. Στην κόχη του Ιερού Βήματος έξω. Και εμείς σήμερα προσπαθούμε πάντα να την ανακαινίζουμε και να τη συντηρούμε. Είναι όμως, ξέρετε, πατέρα μου, είναι πάρα πολύ καλά συντηρημένη και πολύ περιποιημένη εκκλησία. Και μάλιστα πρέπει να πω και το άλλο, ότι δεν είναι η μοναδική εκκλησία που είναι περιποιημένη και έτσι καλοδιατηρημένη. Είναι όλες οι εκκλησίες που επισκεφθήκαμε εδώ. Και βλέπουμε. Άρα, αυτό οφείλεται στην προσφορά των κατοίκων. Όχι μόνο των κατοίκων και του παπά. Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω. Πρωτίστως. Ναι, ο οποίος παπάς αφιερώνει χρόνο δικό του προσωπικό. Πολλές φορές πολλά πράγματα τα κάνει μόνος του. Έτσι. Είναι υποχρέωσή μου να αφιερώνω το χρόνο, γι' αυτό έγινε και παπάς. Και μάλιστα έχει πάθει και μια ζημιά στο τένοντα του χεριού του από την πολλή κούραση. Από την πολλή εργασία. Από την πολλή εργασία, τρίζοντας κάποιες πέτρες, νομίζω που δεν κατεβάζει. Και όσο με αφήνει ο Θεός, αυτό πάντα θα προσφέρω. Όσο μπορεί και δεν. Όσο μπορεί. Πραγματικά καθομολογία κοινή εδώ στο χωριό, κατά γενική νομολογία, ο παπάς είναι από τους πιο προοδευτικούς παπάδες που έχουμε περάσει και τους πιο εργατικούς. Βέβαια είναι και το θέμα βέβαια, ότι είναι και η εποχή μας τέτοια που μπορούσε να κάνει τα πάντα. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Και όλοι τους συμπαραστεκόμενα. Μπράβο. Και κοινωνικό έργο κάνει από ό,τι γνωρίζω. Μεγάλο κοινωνικό έργο. Εγώ έχω μία παρατήρηση σχετικά με τα τέμπλα που βλέπουμε εδώ στους ναούς. Όλα έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Εδώ βλέπω ότι 12 Απόστολο. Εδώ σε αυτό το τέμπλο
Υπάρχει μόνο στο μυστικό δείπνο μέσα. Δεν ναι, εδώ πέρα στο τέμπλο όμως. Ναι, δεν. Έχουμε άλλες εικόνες, παραστάσεις. Άλλες παραστάσεις. Ναι. Ναι. Σε πολλούς ναούς όμως. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει σε πολλούς ναούς. Στο μοναδικό ναό που έχουμε το 12 Απόστολο είναι στον Άγιο Νικόλα κάτω στο Δάρμα και έχουμε επίσης και στο Ταξιάρχη, στην Εκκλησία του Ταξιαρχών. Αλλά αυτές οι δύο πρέπει να είναι παλιές, οι πιο παλιές από όλες. Τουλάχιστον ξέρω εγώ για τα δεδομένα, δεν έχουν ανακοινιστεί. Η Εκκλησία των Ταξιαρχών είναι και πρόγραμμα. Ναι, από ό,τι μου είχε πει ο Προφήρης ο Ταγγής, η Εκκλησία των Ταξιαρχών πρέπει να εφαρμογείται πριν το 1200. Πριν το 1200. Όμως ήταν τρίκλητη βασιλική, δεν υπάρχει όμως σήμερα. Εγώ τα γνώρισα τα Ερυπία. Αυτό και αριστερά, εγώ τα ξέρω πολύ καλά. Με τυχογραφίες. Μιλάμε για το σημερινό νεκροταφείο, ναι, το οποίο είναι ολόκληρο. Εδώ τα γνώρισα αυτά. Και μάλιστα. Και είχαν και τυχογραφίες. Έχουν και μια παράδοση εκεί πέρα ότι όταν βάλανε το καινούριο νεκροταφείο εκεί το 22, κάπου εκεί πέρα έγινε την δωρεά από την Εκκλησία στην κοινότητα, τότε βρήκανε ένα τάφο, ο οποίος θα πρέπει να ήταν αρχαίος σίγουρα, γιατί ήταν κυκλικός και οι ταφές γινόντουσαν ακτινοτά προς το κέντρο. Το κεφάλι ήταν προς τα μέσα. Και μάλιστα τους έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Μυστήριο, ναι. Έκανε εντύπωση σε όλους. Και πρέπει και ο παπάς να το ξέρει όταν φτιάχνατε τον δρόμο που φέρετε, είχατε βρει ταφές γύρω γύρω. Ναι, εμείς είχαμε βρει στην αναγέννηση του ναού και στο τυχείο που κάναμε, είχαμε βρει ένα κενό τάφο γύρω στα 30-35 μέτρα, με ρωστά μέσα. Πολλά νεκροκεφαλές πολλές. Να ήταν πρέπει να ήταν ένα έρωτα αρχαίο, γιατί ήταν μαρμάρινο, το οποίο χάθηκε μετά τον πόλεμο του 40, πρέπει να εξαφανίστηκε και χάνονται τα ίχνη του. Ένα λοιπόν γέρο, ο οποίο έχει πεθάνει τώρα, μου είχε πει ότι αυτό το αγαλματάκι βρισκόταν στην πόρτα την κεντρική τη εκκλησία, στο αριστερό μέρο πίσω από τα στασίδια. Αυτό το λέγανε βέβαια, γιατί ήταν έτσι στρουμπουλό το πρόσωπό του, το λέγανε το κολομούτυπο τη Παναγία. Και μάλλον αυτό ήταν χάθηκε. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση φυσικά με τον Χριστό. Σίγουρα πρέπει να ήταν κανένα έρωτα αρχαίο, τον οποίο τον φυλάξανε τον κλειδό για να μην καταστραφεί, για να μην χαθεί, ή από και ένα φόβο, μήπως αυτό είναι κανένα άγαλμα του Χριστού. Mm. Και
επειδή αμφιταλαντευόταν ανάμεσα στο αν είναι άραγμα του Χριστού ή όχι, γι' αυτό το λόγο το είχαν επιλαμμένο στο πίσω μέρος της εκκλησίας, στην είσοδο κοντά, πίσω από τα στασίδια. Ναι, αλλά τι έγινε. Στον τοίχο. Αυτό χάθηκε, δεν ξέρω. Σε κάποια αναγέννηση προφανώς. Ίσως σε κάποια αναγέννηση. Ίσως και να το πήραν και οι Ιταλοί, ίσως και να το πήραν και οι Ιταλοί, ναι, 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 κανείς δεν ξέρει. Στη διάρκεια του πολέμου, δευτέρου παγκοσμίου, χάθηκε. Άρα χάνονται από Ιταλούς ή από Γερμανούς. Χάνονται τα ίχνη, ναι. Οι Ιταλοί γνωρίζουν ότι φεύγοντας είχαν πάρει αρκετά πράγματα. Υπάρχει και ό,τι μπορούν σε επόμενο να το έχουν καλύψει πιθανά για να μην φαίνεται. Να λεφτισμένο μέσα μια. Πότε, ποιες ήταν οι διαστάσεις του? Δεν μου είπε κανένας ποτέ. Μου είπε ένα γαλματάκι, με στρουμπουλό πρόσωπο. Το παιδάκι ήταν. Δεν μου είπαν τίποτα περισσότερο από αυτό. Α, ήθελα τελειώνοντας από εδώ το ναό, να μας πείτε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εδώ έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία σχετικά με τη. Είναι σεισμογενής περιοχή, υπάρχει κάποιο ρήγμα. Στην Κέρκυρα υπάρχουν δύο ρήγματα βασικά. Το ρήγμα του Σκυπερού και το ρήγμα των Αγυράδων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από μια γράβα εδώ. Εδώ περνάει το ρήγμα, το βασικό. Έχουμε δύο λεκάνες, μία ανατολικά και μία δυτικά του ναού, στις οποίες συγκεντρώνονται όλα τα νερά και εξαφανίζονται. Πάνε υπογείως. Πάνε υπογείως, ναι. Γύρω-γύρω, αν θα δείτε, είναι υπερυψωμένα τα πάντα, αλλά τα νερά εξαφανίζονται μέσα στις γράβες. Είναι η γράβα του Αγίου εδώ αμέσως κάτω από το ναό, της, στα δυτικά, και η γράβα του Πανοχωριού, όπως ονομάζουν, την άλλη γράβα που είναι δίπλα από το σπίτι του Πανδύ, του Χριστόδουλου, για το οποίο μιλήσαμε πιο κάτω. Έτσι, έχουμε δύο γράβες. Στην πλατεία του Πανοχωριού. Οι οποίες είναι κάθετες ή οριζόντιες. Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω πάει ποτέ και δεν τις έχω δει. Αυτές είναι τρύπες που φάνηκαν. Καταθερμίσεις λόγω του νερού. Όχι, 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 είναι τρύπες που φάνηκαν. Εξάλλου το υπέδαφο στο δικό μας είναι από γύψο φτιαγμένο και είναι γεμάτο με γράβες. Οι γράβες είναι γεμάτες. Ξεκινάει από το ξενοπήγαμο στη διασταύρωση Βαϊγιώρη το ρήγμα και φτάνει μέχρι το χωριό μέσα. Και είναι κατά μήκος του δρόμου. Την Αγία Τριάδα είναι, βρίσκεται στη μέση λίγο ο δρόμος. Δεξιά και αριστερά οι ρηγματώσεις είναι βίγες. Στον δρόμο είναι η βασική ρηγμάτωση. Κοίτα, κατακόρυστη η Τριάδα. Κατακόρυστη. Θυμάμαι πολύ καλά εγώ. Γιατί βγαίναμε στο πράγμα που είχαμε τη εκκλησία σε ποδόσφαιρο. Και όταν την μπάλα πήγαινε μέσα και κατεβαίναμε και βγάζαμε. Ήταν κατακόρυφη. Άρα, κάθεται μέσα. Κατακρέμιση λόγω του. Έχει πολλά υπόγεια μέσα εδώ. Μάλιστα γι' αυτό και δεν έχουμε πρόβλημα με την αποχέτευση τη Αγυράδα. Εδώ είχατε πάντα πολύ νερό, έτσι. Έχουμε και πολλά νερά, βέβαια. Ναι. Τα νερά της Λευκύμνης, κατά κύριο λόγο η Λευκύμνη, υδροδοτείται από τον ταμιαστήρα που βρίσκεται στα ανατολικά των Αγυράδων, στους Πρόποδες. Κάτω από τον Ιφοράκη και από τις Αγυράδες. Και η πηγή των Βρετών, έτσι. Και η πηγή των Βρετών, η οποία μας υδροδοτεί εμάς με κόσμο νερό. Ωραία. Είναι μάλιστα κάποια στοιχεία που δίνανε στο κάμπο το δικό μας και περίοπτη θέση, ο Μάστρακας, παράδειγμα, γράφει ότι θα μπορούσαν οι δύο παιδιάδες, μία του Ρόπα και μία εδώ των Κορισίων, όπως ονομάζεται η παιδιάδα μας, θα μπορούσαν να θρέψουν την Κέρκυρα. Απλά ήταν ερυπωμένες, κατεστραμμένες στην κυριολεξία και ερυπωμένες από την επιδρομή των Τούρκων. Ναι, μιλάει τώρα ο Μάστρακας 1630. Ναι, επιδρομή των Τούρκων. Τι, όχι του 1716, του 1716. Όχι, ναι, παλιότερα. Ναι, παλιότερα. Από τις επιδρομές. Αυτές που ο Νούκιος, ο Νίκανος περιγράφει, είχαν γίνει τρομερές παγιές. Τρομερές φαγές. Βγαίναν τα πτώματα λέει, από τη θάλασσα έξω, μυρίζανε για μέρες πολλές, ο πληθυσμός είχε αποδεκατιστεί. Κακός κακός είχε γίνει. Πάντως στους πολέμους οι κάτοικοι των Αγυράδων μπαίναν μέσα στις γράμμες. Ιδιαίτερα στις γράμμες που είναι πάνω στο Καβασιλά. Έτσι, για να προφυλαχθεί. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Σίγουρα πρέπει να ανήκε το χτύμα στην οικογένεια Καβάσιλα. Έχει πάρα πολλά χτύματα στην νότια Κέρκυρα η οικογένεια Καβάσιλα. Και στη Λευκύμνη θα δείτε στο Καβάσιλα. Πολλά τοπονύμια. Πολλά τοπονύμια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
κυρία Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Γεια σας. Η κούκλα μας να είναι καλά. Γεια σου κούκλα μου. Γεια σου κούκλα μου. Αφότησά μου. Καλώ στα μάτια μου της κούκλας μου. Φιλενάδες μου. Είσαι καλά αγάπη μου. Να είσαι καλά. Να φιλήσω και την άλλη φιλενάδα. Όλες οι φιλενάδες. Και την άλλη καλά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, να είστε καλά. Να έχετε έλα, πάμε. Θα ερχόμουν. Πάτε εδώ, πάτε εδώ. Να την έχω κάτι πάτε. Στο σπίτι. Έλα, να μην έρθει και από εδώ. Και να μην έρθει μέσα. Και τα παιδιά τα άλλα και εσύ να μην έρθει. Κυρία Κατερίνα μου, πάρτε. Όλα, όλα θα τα πάρω. Όλα δικά σου, όλα δικά σου. Όλα δικά σου, κυρία Κατερίνα μου, λέγα τη Σάμ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αυτή η κάμερα, ευδοημένη. Ναι. Σας δείχνει αλλιώτικη. Ναι. Και αλλιώτικη είσαστε τώρα. Ναι. Πιο όμορφη σήμερα. Αδική πολύ. Άρα να μην δεν ξέρω να βγάλει όμορφη. Άρα να μην ξαναβγω στην τηλεόραση. Μην ξαναβγω. Όχι, πανέλα κοντά σου. Θέλουμε να σας βλέπουμε. Θέλουμε να σας βλέπουμε. Να σας αδική. Πείτε μου πώς περνάτε εδώ πέρα. Που είναι ωραίες σαν γυράμες. Αλήθεια, ε. Μπράβο. Μονίμως. Και τι δουλειές κάνετε εδώ, κάνετε ελιές, μαζεύουμε, πατάτες βάζουμε. Ωραία, μαζεύει κανείς ελιές ή δύσκολο είναι. Καλό είναι, ό,τι μπορούμε. Να κρατάνε οι μέσες. Όσο είναι οι μέσες μας γέροι, λίγο έτσι προκοπή. Έτσι. Να τα κρατήσω. Α, ευχαριστώ πολύ, Θέμη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κατερίνα, κάτι. Θα τα φάω εγώ με μου απαγορεύει ο Τσιλογιαννόπουλος να τρώγω μπροστά στην κάμερα. Γιατί. Να τρώς λέει πίσω από την κάμερα. Μόνο πίσω. Γιατί είμαι λίγο λέναργη. Για πέστε μου άλλο. Πώς διασκεδάζετε εδώ, πώς διασκεδάζετε. Πώς κάτω από το στήμα στο σπίτι, από το σπίτι στο στήμα. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει για τη διασκέδαση. Τι διασκέδαση θα κάνουμε εμείς και τώρα με αυτή την κατάσταση. Η διόραση όμως βλέπετε. Αυτό είναι η διασκέδαση. Αυτή είναι η ψυχαγωγία μας. Είναι κάτι στην Άγιο. Αυτό με νοιάζει εμένα, αυτό με νοιάζει εμένα. Ναι, σας βλέπουμε, σας βλέπουμε. Μ' αρέσει που πήρατε εδώ στο χωριό. Πολύ μ' αρέσει, πολύ. Τη βλέπουμε, ναι. Μα ήρθαν τα παιδιά Παναγία κοντά τους, αλλά υπάρχει. Κατερίνα, δηλαδή, γιατί φέρνει. Ήμουν λίγο πιο πάνω και μιλούσα με μια άλλη φιλενάδα, με την κυρία Σοφία. Η οποία λέει μαγειρεύει γιουβέτσι, μου είπε. Και με περιμένει, λέει, για τραπέζι. Δεν ξέρω πού να το πάω σήμερα. Είχαμε και τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε μου. Αυτό είναι εγγονό μου. Και η Μαλού, γιατί Μαλού. Έχουμε και τη Μαλού. Μαλού. Ελά, Μαλού. Όχι! Ναι, ξέρω εγώ, μια κοίταξε λίγο άγρια. Σε κοίταξε πας Κωνσταντίνε μου. Πρώτη δημοτικού. Είναι εγγονάκι κάποιες κυρίες. Α, είναι εγγονάκι λοιπόν. Ναι, ναι, ήσυχο εγγονάκι. Ο ποπό δεν μιλάει καθόλου η γιαγιά Κωνσταντίνη. Όχι, θα σου πω. Το βράδυ πάνω στη νύχτα. Πώς βροχάζει. Όταν κοιμάται είναι ήσυχο. Κωνσταντίνε, να σου πω, πες ποδοσφαιρό. Ναι. Να σου πω, μωρέ. Τι ομάδα είσαι, να πεις το σημείο να σ' ακούς κανένας. Κανένας. Πες το. Κρόνος. Πώς? Κρόνος Αργυραδό. Ολυμπιακός είναι το παιδί. Βλέπουμε τον χρόνο. Τι μας νοιάζει εμάς. Είναι Ολυμπιακός, να μην το λες. Από τις μεγάλες είναι Κρόνος και από τις μικρές είναι. Είναι Κρόνος δηλαδή. Μπράβο, εχθές που λέτε διασκεδάσαμε μια χαρά, ναι. Δεν ξέρω αν είστε στην πού να πρωτοπάμε. Δεν είστε, ναι, ναι. Πού να πρωτοπάμε. Ήταν πολύ ωραία. Δεν πειράζει, εξάλλου, εγώ θα μείνω στο χωριό σας και άλλες μέρες. Δεν τελειώνω σήμερα. Θα ξανάρθω, φιλενάδες μου. Θα ξανάρθω. Εμείς θα σας περιμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Για την περιποίηση, για τα γλυκά, για τα φρούτα, για την αγάπη. Για την αγάπη σας. Σας φιλώ όλες. Όλες και γεια σας. Γεια σας. Καλό να πάτε. ASAP.
Από αδίπλατες και αγκαλιές και τα μαλάκια της. Γέμισε από αδίπλατες και αγκαλιές και τα μαλάκια της.
σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε ήταν η είσοδος του Σαγράδου της οικογένειας Πανδής της Αργυράδας. Της οικογένειας Πανδής του Κατοχών. Δηλαδή εγώ τώρα κάθομαι στο Σαγράδο. Κάθεστε στην είσοδο της αυλής του Σαγράδου. Ναι. Έτσι του περιαυλίου όπως λεγόταν ναι, παλιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένας από αυτή την οικογένεια, η οικογένεια έχει έρθει από τη Λευκύμη φυσικά εδώ, είναι όμως η πρώτη οικογένεια Πανδή που ήρθε από τη Λευκύμη εδώ πέρα. Γιατί θα έρθει και η δεύτερη οικογένεια με τη διαθήκη του Πέτρου του Πανδύ από τα Αμερίκα, το γύρω στο 1645, ξέρω εγώ, 65 κάπου εκεί σε αυτές τις δεκαετίες, όπου θα είτε οι Πανδίδες από πάνω από το Πανοχώρι. Λοιπόν, εδώ είναι ένας συγγενής τους, ο οποίος έχει πρωτοέρθει και μάλιστα είναι θείος του Πέτρου, του Χριστόδουλου του Πανδύ που θα πάει στο Πανοχώρι. Λοιπόν, αυτός ο γιος αυτού του ανθρώπου, ή ο εγγονός του μάλλον, ο Πανδύς Νικόλαος του Πολύμερου, θα λάβει μέρος με 400 ντόπιους στην άμυνα της πόλεως, στην πολιορκία της Κέρκυρας του 1700. Από τους Τούρκους. Ναι, βέβαια, από τους Τούρκους. Τη γνωστή πολιορκία. Τη γνωστή πολιορκία. Και μάλιστα θα φυλάει κατά κύριο λόγο το υδραγωγείο και τις πηγές που τροφοδοτούσαν τότε με νερό την Κέρκυρα στο Σταυρό. Mm. Στη συνέχεια θα αμυνθεί στην Πόρτα Ρεμούντα. Για όλα αυτά έχει πιστοποιήσει ο τότε Γενικός Προβλεπτής ο Λορεντάν και γι' αυτό το λόγο το σπίτι του εδώ είχε ονομαστεί και Σαγράδο. Μάλιστα λέγανε οι παλιότεροι ότι όταν κάποιος εγκληματίας κατέφευγε στον Άρχοντα, αν πιανόταν λέει από το μπλουτσούνι της πόρτας, τότε είχε ασυλία. Ή τον τοίχο, είχε ασυλία. Και εδώ ήταν το Σαγράδο της οικογένειας Πανδύ. Εδώ βρισκόμαστε στην είσοδο. Το σπίτι βρισκόταν στα δεξιά μας, απέναντι. Ερυπωμένο πλέον. Τώρα είναι ερυπωμένο. Αλήθεια, από πότε είναι ερυπωμένο? Είναι ερυπωμένο. Φαίνεται αυτό ότι θα είναι. Πριν κάποια στιγμή πέρασε ένα τμήμα της κληρονομιάς στην οικογένεια Λιούμπα. Και κατέρευσε βέβαια το σπίτι αφού κάηκε. Κάηκε και κατέρευσε από πυρκαγιά. Με καταστάθηκε από πυρκαγιά. Η οικογένεια Πανδύ κρατάει μόνο αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, τα χαμηλά τα σπίτια, χωρίς ετούτο, θα έχει μέσα. Και τα υπόλοιπα έχουν περάσει σε άλλες οικογένειες. Και τώρα είναι κληρονομιά πλέον της οικογένειας Καβαδία. Ωραία, να δούμε λίγο τους χώρους. Να δούμε λίγο τους χώρους. Ποιο είναι αυτό το σπίτι? Αυτό εδώ. Όλο από την γωνία μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω όλο. Ο αρχικός πυρήνας του σπιτιού είναι αυτός. Ναι. Μεταγενέστερα χτίσματα είναι αυτό εδώ που είναι το Πασαέτζο, το πέτρινο. Και το σπίτι που μετά το πήρε ο γιατρός ο Κόντης που ήταν γαμπρός του Βλάχου. Όπως γαμπρός του Βλάχου ήταν και ο προπάπων ο Σπύρος ο Καβαδίας που πήρε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Thank you.
Λοιπόν, να πούμε εδώ, Μάκη, το εξής, ότι εδώ τελειώνει το, το, κατοχώρι. Το κατοχώρι. Έτσι, όχι, λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, τελειώνει το κατοχώρι. Ναι. Τα όρια θα τα πούμε τώρα. Πάμε για μεσοχώρι και μετά κατευθυνόμαστε για το κατοχώρι. Νέες καταστάσεις. Το μόνο κομμάτι που ήταν και τον ένωνε είναι αυτά τα σπίτια εδώ της οικογένειας Καλούδη. Στα Καλουδάτικα. Α, υπήρχε αυτά απόσταση ήταν, έτσι, μεταξύ πανοχωρίου, μεσοχωρίου, ναι, κατοχωρίου. Ναι, υπήρχε μια απόσταση. Αλλά σιγά σιγά όμως ενώθηκαν. Οι οικογένειες γινόταν μεγαλύτερες. Ναι, ναι. Συνενώθηκαν δηλαδή. Είχαμε επέκταση των οικογενειών. Ναι. Μάλιστα. Λόγω των πολλών και συνεχόμενων βροχών, βλέπουμε ένα σπίτι πίσω μας το οποίο έχει καταρρεύσει πρόσφατα και ένα αμάξι το οποίο έπαθε ζημιές. Ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά κτίριο, θα μας πείτε φάνηκε γεωλογιά. Αυτό το σπίτι ανήκε στην οικογένεια Πανδύ και μάλιστα είναι το σπίτι του πρώτου Πανδύ, του Χριστόδουλου Πανδύ που έρχεται από, στο Πανοχώρι από τα Μελίκια, είναι γιος του Πέτρου Πανδύ. Αυτός λοιπόν αφήνει το υποστατικό του στους Κουσπάδες με πάρα πολλές ελιές στον γιο του το Χριστόδουλο, μαζί με το σπίτι αυτό και την περιουσία του στις Αγυράδες. Αυτό το σπίτι ανήκει λοιπόν στην οικογένεια του Χριστόδουλου Πανδύ. Εδώ μπροστά από αυτό το σπίτι ήταν και η πλατεία του Πανοχωριού. Βλέπουμε δύο οικογένειες που μπροστά από τα σπίτια τους είναι οι πλατείες. Μία τον Καβαρία εκεί στις Αργυράδες στο κατοχώρι και μία εδώ στο Πανοχώρι η πλατεία του Πανοχωριού του εδώ. Αυτές μεταξύ τους λοιπόν είχαμε και πολλές επιγραμμίες. Η οικογένεια η μία με την άλλη. Αυτά τα σπίτια απέναντι έχουν κληρονομηθεί γιατί είναι σπρίκα ενός παλιού προπάπολου που είχε παντρευτεί μια, την εγγονή του Χριστόδουλου του Πανδύ, ονόματι Ροξάνη, το 1703. Υπάρχει ακόμα το πρικοσύμφωνο και σωθεί στο Σαλβάνο. Ο Γεράσιμος ο Σαλβάνος είναι ένας καθηγητής, μαθητής του λαογράφου του καθηγητή του κυρίου του Νικόλαου του Πολίτη, πολύ σημαντικού λαογράφου, του πρώτου σπουδαιότερου. Ναι. Και ήταν εδώ η αδελφή του δασκάλα το 1718, κατέβηκε στις Αργυράδες, κατέγραψε πάρα πολλά στοιχεία, κατέγραψε λοιπόν και τον Αργυραδίτικο γάμο. Και μάλιστα σε ένα βιβλιαράκι, το οποίο το έχει δημοσιεύσει στον ένατο τόμο, αν δεν κάνω λάθος, της λαογραφίας, με τον τίτλο «Γαμήλια έθιμα των Αργυράδων Λευκύπης». Σε αυτό μέσα λοιπόν το βιβλίο έχει το πρικοσύμφωνο,
ένας δήμος Καβατιάς έχει παντρευτεί την κόρη του Τζανέτου Πανδύ του Χριστόδουλου, την Ροξάντη, το 1702, 1704 επισημοποιείται γενικώς ο γάμος και έχουμε τα σπίτια αυτά, την περιοχή αυτή εδώ, μαζί με κάποια χτήματα που έχει η οικογένειά μου. Αυτό είναι σε συγγενείς. Όλα αυτά όμως εδώ όπως βλέπετε είναι παντάτικα. Παντάτικα. Εδώ απέναντι έχουμε την οικογένεια Τάντα. Ναι. Η οποία έχει πορτώνει από τα λίγα που σώζονται, είναι το μοναδικό της αγκυράδας που σώζεται. Ένα παλιό πορτώνει από αυτά που θα δείτε και στο Κλοπόπολο. Αν έρθετε εδώ θα δείτε το πορτώνει, την κούρτη, όπως λέγανε την αυλή, έτσι της οικογένειας Τάντα. Να το επισκεφτούμε. Να το επισκεφτούμε, ναι. Καλό παιδί μου, καλά, τι κάνετε εσείς. Για χαρά, πώς σας λένε. Πώς σας λένε. Λένε η ψυχή μου. Λένε. Επίθετο. Το επίθετό σας. Το επίθετό μου. Καβαδία. 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 Είστε γέννημα θρέμα εδώ του χωριού. Εδώ ψυχή μου. Εδώ πέρα. Από εδώ, εδώ είμαι. Από εκεί. Από εκεί με κατεβάσανε. Από ποιο, από το πανοχώρι. Από εκείνο το σπίτι, ε. Ναι, από εκείνο το ψηλό που τα βγήκανε και ρήμαξε. Φύγανε οι γερόντιτοι και ρήμαξε, αλλά από εκεί με κατεβάσανε. Δεν έπηγα μακριά. Ήρθατε δίπλα. Ήρθατε δίπλα. Ναι, ψυχή μου, ναι, παιδί μου. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Να είστε καλά κι εσύ. Να είστε καλά. Είσαι παντρεμένο. Όχι ακόμα. Να είστε καλά, ψυχή μου. Να είστε καλά.
στην παραλία των Αργυράδων, εδώ στο, στον Αγιώρι. Στον Αγιώρι. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να φύγουμε με τίποτα, εάν δεν σκεφτόμαστε και το καφέ σας. Καφέ σας. Έτσι λέει, καφέ σας. Δίπλα μου είναι. Έτσι με το ωραίο, το ωραίο το μουστακάκι. Το ελληνικό, το ελληνικό. Το ελληνικό, ναι. Απολαύσαμε πριν από λίγο ένα πλούσιο πάροχο τραπέζι. Εξάρτητο το βλέπετε. Το βλέπετε, ναι. Και θέλουμε τώρα να μας πει ο κύριος καφές σας εδώ. Γιατί το έβγαλες καφές σας. Ξεκίνησα με τον πατέρα μου αυτό το όνομα. Είχε ένα παλιό καφενείο, καφέ παντοπολείο στον Άγιο Νικόλα, στο Κολοκύθι που λέμε. Ναι. Το οποίο εκεί πέρα είχε 50 κάτοικους όλο το χωριό. Και τους ζητάγανε καφέ. Και αυτός βαριότανε κάποτε και έλεγε πήγε κάτω μόνος σου. Κατάλαβες. Και μία φορά τη βδομάδα είχαμε τον κύριο Τριβόλη. Οι παλιοί Τριβολέοι, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Βέβαια. Ερχόντουσαν και πέρα, έχουν το αρχοντικό τους εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόντουσαν στο καφενείο να πιούνε καφέ. Επομένως έπρεπε να μιλήσει στον πληθυντικό ο γέρος και να πει κυρία ο καφέ σας. Τον ακούγανε οι υπόλοιποι και τον κοροϊδεύανε. Το 50 να μιλάει στον πληθυντικό σε ένα χωριό μέσα. Ήταν μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη και έτσι κόλλησε, μόλις τη βλέπαν από μακριά λέγανε ετοιμάσου ο καφέ σας. Και έτσι κόλλησε το όνομα. Καφέσας, ναι. Ωραία. Ωστόσο όμως εξελίχθηκε σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα, έτσι. Κουράστηκα πάρα πολύ, διότι είναι βήμα προς βήμα. Έχω συλλέξει πολλά πράγματα από τη θάλασσα. Το είδα. Πολλά αρχαία, διάφορα αντικείμενα, τα οποία τα έχω βάλει με μεράκι. Το κάθε τι έχει την ιστορία του εδώ μέσα. Έτσι. Μπορεί να δεις από βουδιά, από φαρμακεία που είχαν, πηξίδες από διάφορα. Πολλά διάφορα από τα διάφορα. Ναι, τα βλέπουμε. Και τα έχω κάνει συλλογή και τα έχω βάλει σε κάποια σημεία τα οποία για μένα μιλάνε αυτά. Α, σίγουρα έχουν την ιστορία. Έχουν την ιστορία του κάθε ένα από αυτά και για μένα είναι η οικογένειά μου. Δηλαδή περπατάω και νομίζω ότι ζουνε αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου. Ναι. Ο φαρμακοποιός, ο παππούς ο Μίτσος που είχε το όπλο του μου το χάρισε, ο άλλος μου χάρισε μια τσάντα, ο άλλος το καπέλο του. Καταλάβατε χρόνια να μου. Προσωπικότητες, γιατί όπως ξέρουμε είναι ένα τουριστικό μέρος, έτσι μια παραλία διάσημη. Προσωπικότητες πάρα πολλές έχουν περάσει από και όλοι περνάνε. Και ο Βοσκόπουλος και η Κερέκου και ο Πανταζής, όλοι αυτοί περνάνε από εδώ πέρα για φαγητό. Έχω ήδη φωτογραφίες εκεί πέρα και μας έχουν γράψει και μερικά βιβλία, αφιλοκερδός δηλαδή, που είναι σαν το καλύτερο μαγαζί των Ιωνίων. Όχι διαφήμιση, το έχουν κάνει κριτική. Μας έχει γράψει και το Έθνος και τα Νέα, δηλαδή το προωθούσαν μαζί μόνοι τους. Έχουμε πάρει βραβείο από το Αθηνόραμα, κάθε χρόνο μας ελέγχει και μας κοιτάζει το φαγητό. Είναι προτινόμενο μαγαζί από το Αθηνόραμα. Αυτά για Γιώργης, είμαι εδώ κάτω χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γενικά για το συνοικισμό του Αγίου Γεωργίου, για την παραλία, για τον κόσμο. Πώς πάει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια, βλέπετε μια βελτίωση, βλέπετε μια έτσι χειροτέρευση των πραγμάτων, πώς βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν. Ο τουρισμός τώρα τελευταία
έχει πάρει μία αλλαγή. Έχει πέσει σε ποιότητα. Έχει πέσει σε ποιότητα για τον εξής λόγο. Κατά τη γνώμη τη δική μου, οι ανθρώποι που το προωθούν έπρεπε να κοιτάξουν σε καλύτερη αγορά. Δηλαδή έχουν πάει σε λάθος αγορά. Διότι και εγώ έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα και έχουμε φέρει πλέον τον κόσμο, δεν μπορώ να τους πεις λάθος κόσμος, απλώς δεν είναι... Ναι, δεν, είναι ο κόσμος που ήταν τότε, έτσι στην αρχή. Ήταν οι οικογένειες, ναι. Είχαν τα παιδιά τους, ήταν σαν χωριό δικό τους πλέον. Και είμαστε όλοι φίλοι γνωστοί, εδώ τώρα δεν υπάρχει, γίνει πλέον εμπορικό, ανεξέλεγκτο. Είναι και λίγο ανεξέλεγκτο τα πράγματα, έτσι. Έχει επηρεάσει και το All Inclusive από τη μεριά την άλλη που σου είπα, που είναι 1.000-2.000 άτομα. Δυστυχώς, ναι. Έχει επηρεάσει και αυτό. Ναι. Εμείς προσπαθούμε πάντα με την παράδοση, διότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσω αυτό το μαγαζί, δεν είναι τυποποιημένο. Είναι παράδοση, αν θέλω να δει τις κατσαρόλες, θα ανοίξει τις κατσαρόλες όπως ήταν παλιά, θα του δείξει τι θα φάει. Τα οποία δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Πολύ λίγα πράγματα, πολύ λίγα μαγαζιά το προωθούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην Ρουβά, ας πούμε. Καταλάβατε. Τώρα για τον τουρισμό, για τις παραλίες, οι παραλίες μας είναι μία από τις καλύτερες. Έτσι. Και τα καθαρά νερά της και όλα. Αλλά θέλουμε λίγη υποστήριξη από το Δήμο. Δεν μας στηρίζουν καλά. Δηλαδή, δεν μπορεί, πέρσι, παραδείγματος χάρη, ήρθανε 15 Ιουνίου να στρώσουν τους διαδρόμους και να φτιάξουν την παραλία, να φανεί σαν παραλία. Ήτανε πλέον και το καλύτερο, το πιο ωραίο. Βγήκατε να καθαρίσω εγώ την παραλία, να κάψω. Βγήκα το πελά μου, πρέπει να την περιδούσετε εκεί. Αλήθεια, ναι. Και πήγα να τα μαζέψω 1η Μάη που μαζεύανε κόσμο, παίρνουν φωτογραφίες και μου κατεβάσαν την περιοριστική για να με κρύψουν μέσα. Ήταν η περίοδος όμως που απαγορεύεται το κάψιμο γενικά. Ναι, γενικά απαγορεύεται, αλλά στην παραλία δεν υπήρχε πρόβλημα να κάψει δύο καλάμια, δύο σκουπίδια. Ο πολιτιστικός σύλλογος, μια και έχουμε το θέμα εδώ, ναι. Έχει βοηθάει στον καθαρισμό των ακτών εδώ της περιοχής. Ο πολιτιστικός σύλλογος και ιδιαίτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια πλέον έχουμε μπει και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το εξουσιαστικό κομμάτι και εθελοντικές δράσεις και στο καθαρισμό της παραλίας αλλά και του δρόμου ακόμα. Και όλο τον δρόμο και του δρόμου. Βεβαίως, ναι, ναι. Και πέρσι τα παιδιά καθαρίζαμε. Κόβανε τα χόρτα. Με την κάτω πρωτοβουλία. Ένας από τους πιο δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Τις όλο ανακαλύπτουμε ναι. Ότι συνέχως ότι... κάνουμε πράγματα και δράσεις. Ακριβώς. Εντάξτε.
Αργυρανίδη θα έλεγα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Όταν δει ότι υπάρχει δραστηριότητα και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και χρειάζεται και βοήθεια, στηρίζει. Και το χέρι στη τσέπη θα βάλει παρόλη την κρίση που υπάρχει. Και θα βοηθήσει διαφορετικά. Και χειροναχτικά και με όποιο άλλο τρόπο μπορεί θα είναι δίπλα μας. Εμείς, ας πούμε, είχαμε κάνει ένα κάλεσμα το Προκόπης για την παραλία. Ας πούμε, είχαμε κάνει ένα κάλεσμα για τον παραλιακό το δρόμο να το καθαρίσουμε και ήρθανε. Τι να λέμε τώρα, φωτοκοπτικά, σοφρίο, μέχρι και όλοι εθελοντική δουλειά. Αυτό είναι προς τιμήν των κατοίκων και φυσικά του πολιτιστικού. Αυτό θα έλεγα, του πολιτιστικού συλλόγου προπάντων. Βλέπουν, κρίνουν ότι αυτό που γίνεται είναι στη σωστή κατεύθυνση και προς ένα γενικό καλό και ακολουθούν, ας πούμε. Κάποια άλλα προβλήματα εδώ σχετικά στην περιοχή. Προβλήματα έχουμε πάρα πολλά. Καταρχήν το κυριότερο είναι ότι ό,τι είδατε μέχρι και εδώ που ήρθατε είναι φτιαγμένα από μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Σωστά. Δηλαδή, ο Αγιώργης είναι ένας οικισμός όπου η κρατική παρέμβαση είναι από ελάχιστη ως καθόλου. Δηλαδή, ξεκίνησε από τα αυθαίρετα του Αγιώργη, τα γνωστά λαθρέα του Αγιώργη, τα οποία κάποια στιγμή πήγαν να τα νομιμοποιήσουν ανεξέλεγκτα και με πολύ κομματική έτσι, σκοπιμότητα. Ό,τι έχει γίνει εδώ πέρα, έχει γίνει από περιουσία που κάναν είτε άνθρωποι που είχαν βγει έξω, μετανάστες οικονομικοί και γύρισαν στον τόπο τους και ρίξαν τα λεφτά τους, ναι, είτε από διάφορες οικογένειες που είδαν, ας πούμε, ότι άνθησε ο τουρισμός στη δεκαετία του 80 και είπαν γιατί όχι και εμείς να μην κατεβούμε να φτιάξουμε δυο γκαρσονιέρες. Εφόσον υπήρχε ζήτηση. Αλλά σε οτιδήποτε γίνεται άναρχα, χωρίς καμία κρατική παρέμβαση, υπάρχουν προβλήματα. Από προβλήματα υγείας, από δηλαδή, με παράνομες κεραίες. Παράνομες κεραίες εδώ, στη θάλασσα. Εγκατεστημένες παράνομες κεραίες, οι οποίες τρώμε ακτινοβολία εμείς και τα παιδιά μας για χρόνια τώρα. Με αποφάσεις δηλαδή δικαστηρίων να κατηγούν, ναι, οι οποίοι για κάποιο λόγο περίεργο κάπου σκουλάνε εκεί στο Δήμο και δεν ξανασταματάνε εκεί, ας πούμε. Με σκουπίδια που δεν μαζεύονται. Με φώτα που δεν ανάβουν. Δεν υπάρχει φώτος μόνος. Με κάθε τους δρόμους όπου βλέπουμε, ας πούμε, τουρίστες να είναι με το φακό, ας πούμε, φακό για να το φοράμε. Με χίλια δύο προβλήματα. Δεν λύνονται όλα, ούτε από συλλόγους, ούτε από τον πολίτες. Αν δεν υπάρχει μια παρέμβαση, και μέρημνα. Δυστυχώς πέσαμε και στην κρίση, πέσαμε και στην αλλαγή που έγινε λίγο Καλεκράτιος. Ναι. Πέσαν πάρα πολλά προβλήματα μαζεμένα, οπότε δεν είναι ότι φταίει κάποιος συγκεκριμένος. Όχι. Δεν φταίει συγκεκριμένος. Φταίει όλη η κατάσταση. Όλα μαζί. Μαζεύονται λίγα-λίγα και μαζεύονται, γίνεται μια μάζα πλέον αυτό. Ακριβώς. Και καταραίει. Θα ήθελα, μια και είμαστε εδώ, στον Άγιο Γεώργη, να πούμε και το παλιό όνομα της παραλίας, έτσι. Γιαλισκάρι. Κοίταξε, εδώ λεγόταν Λακές. Συγκεκριμένη παραλία. Αυτή είναι Λακές. Εκεί πέρα ήταν τα ριχονερά. Ναι, ριχονερά. Ήταν μερικά εκεί πέρα τα νερά και ήταν και το Γιαλισκάρι. Είναι χωρισμένο δηλαδή, Άγιο Γεώργης. Είναι όλη η ευρύτερη περιοχή Αγιώργης, αλλά ανάλογα, ας πούμε, την περιοχή, τα κελά και... Κάθε παραλία έχει το όνομά της. Τοπία. Δυο πέρα είναι του Παπύρι, Τεντήρα... Πιο σύγχρονα ονόματα, αυτά που αναφέρετε. Όχι, αυτά είναι παλιά. Ναι, παλιό αυτό. Υπάρχει περιοχή του Παπύρι, λέμε. Κάποιος παλιός Παπύρις, δεν ξέρω. Ιδιοκτησία. Από κάτω είναι μια θάλασσα του Παπύρι, ας πούμε. Η παλιότερη όμως είναι Γιαλισκάρι. Γιαλισκάρι ήταν η ευρύτερη περιοχή. Η παλιότερη ονομασία. Η παλιότερη εκκλησία που πόνεμη να βάζει το όνομά της, ας πούμε. Μετά που τα ονομάστηκε σε Αγιώργης, ας πούμε, επειδή πέραν της εκκλησίας που υπήρχε και δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο η εκκλησία ήταν τότε, τα περισσότερα ήταν εκτάσεις που ανήκανε στην εκκλησία. Ανήκανε με τη μορφή βέβαια δωρεών από τους κατοίκους. Συμβιώτες από εδώ πέρα. Τότε που είχαν διάφοροι πόλεμοι και όλα αυτά, προσπαθούσαν και αναχωρούσαν δίκη δωρεάς στην εκκλησία για να μην χάσουν την περιουσία τους και να τους φέραν όλα αυτά στην εκκλησία. Η εκκλησία εδώ πέρα είχε όλα αυτά, ήταν τεράστιες. Ήταν ειδικό. Αργότερα μετά έδινε η ίδια η εκκλησία στον κόσμο εκτάσεις να καλλιεργήσει και να κάνει και γίνανε κάποιες ιδιωτικές περιουσίες πλέον, ας πούμε, στο σημείο που να είναι μόνο η εκκλησία πλέον όπως έχει και όλα τα άλλα είναι
κύριε Προκόπη, πριν 30 χρόνια, όταν ανοίξατε, ναι. Περίπου 30-32, πόσα καταστήματα ή σπίτια υπήρχαν εδώ? Πολύ λίγα. Δεν υπήρχε δρόμο, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Μετά ξεφυτρώνανε σαν μανιτάρια. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα μανιτάρια. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα. Υπήρχε ένα μαγαζί εδώ, ένα και δύο από την άλλη πλευρά. Αυτά ήταν τα μαγαζιά εδώ πέρα. Τρία. Τα ψάρια άφωνα, γιατί δεν τα κάνουν, δεν τα ήξερε. Τότε. Τώρα. Κάνουν, δεν τα ήξερε. Τώρα είναι δυσέβρεστα. Τώρα είναι δυσέβρεστα. Δεν μπορεί να τα φάει τώρα. Επομένως δεν έχει δυνατότητα να τα φάει. Αυτό σαν είναι ψαράζο ίδιο. Ναι, ναι. Ο τυχερός λέει είναι ψαράς, έτσι. Ήτανε πριν 30 χρόνια, ήτανε καλές εποχές από την πελατεία, από τις καλύτερες, έτσι. Ήταν η πελατεία καλή και ήταν ένα οικογενειακό γλέντι. Δεν ήταν απλώς τον έβλεπες τον άλλον σαν δραχμή. Τον έβλεπες, α, θα έρθει ο Θέμης την άλλη εβδομάδα. Κατάλαβες, ήταν άλλη ιστορία. Μα για τους ξένους μιλάω. Όταν είχατε χαρακτηριστικά ξένο, ας πούμε, που ήθελε κάθε χρόνο να μπαίνει στο ίδιο σπίτι και στο ίδιο δωμάτιο. Στο ίδιο σπίτι, δηλαδή, και να τρώει και στο ίδιο εστιατόριο, έτσι. Λασκομαχία. Α, θα μας την εξηγήσει. Ναι, είχα, είχα ανοίξει. Το είχα το 83 είχα ανοίξει το 83, 8, μια πισίνα.
ναι. Η οποία μέσα έβαζα καγιά, λάσπη, ειδικό. Λάσπη. Ειδική λάσπη. Ιαματική ήταν. Ιαματική ήταν ο καγιάς αυτός. Ναι. Το οποίο εκεί γινότανε πάλι. Λασπόμετρο. Λασπόμετρο. Μάχη. Όχι. Έβαζε μέσα αγώνας. Οι οποίες μάλλον... Αγώνας. Γινότανε πάλι, κανονική. Εδώ μαζευτήκανε και, να μην σου πω, τουλάχιστον 300-400 άτομα που ακούγονται στον αγώνα. 10 λεωφορεία τότε. Να δούνε τον αγώνα. Πες το μας λίγο για τον αγώνα, τους κανονισμούς. Ο αγώνας, ο κανονισμός ήταν ως εξής. Πρώτα απ' όλα οι συμμετέχοντες ήταν οι δύο γυναίκες, έτσι. Οι δύο γυναίκες, οι δύο άντρες, οι άντρες και η γυναίκα, δεν παίζει ρόλο. Αυτή η λάσπη ήταν, θυμάσαι, ήταν πυλός. Και είχε κάποια διαδικασία ώστε να φτάσει μέσα στη πισίνα αυτή, δεν θα κάνει εγώ. Αυτή γλίστραγε και δεν μπορούσε να το ρίξει τον άλλον κάτω. Κατάλαβες, γλίστραγε, γλίστραγε όλο το σώμα και με μεγάλη φασαρία έπεφτε κάτω αυτό. Αλλά μετά βρήκα κάποιο πρόβλημα μετά από 3 χρόνια. Είχε κανένα ατύχημα. Όχι, δεν είχα ατύχημα κανένα, διότι ήμουνα κι εγώ μέσα στη λάσπη και έλεγα. Είσαι σαν διαιτητής δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Είχε τύχει εκεί με τις κυρίες κανένα εφτράπελο. Κοίταξε να πολλά, δεις. Πάρα πολλά. Άκου να σου πω τι έγινε. Είχε γίνει ένα σκάνδαλο που μας είχε βγάλει μια αγγλική εφημερίδα. Τι σκάνδαλο, τι σκάνδαλο. Η οποία ότι οργανώνουμε σεξ στις λάσπες. Δεν είναι δυνατόν 300 άτομα να παρακολουθούν. Απλώς δημιουργούσε, ήταν μια εφημερίδα που τσουμπολίστηκε. Και έγινε σκάνδαλο και κατεβήκανε μετά υγειονομικά, κατεβήκανε κι άλλοι Ιγκλέζοι και θέλανε το κλείσουν. Έγινε διαφήμιση δηλαδή. Μεγάλη διαφήμιση, μεγάλη διαφήμιση. Έγινε μεγάλη διαφήμιση. Είδατε ότι η διαφήμιση είναι διαφήμιση. Έγινε μεγάλος άλλος και είχαν έρθει κάμερες, είχαν έρθει κανάλια αγγλικά, διότι κάποια εταιρεία, να μην πούμε και το όνομα αγγλική, με κατάλαβες, είχε... Έχει να δείξει ότι προωθούμε το σεξ στη λάσπη. Καταλάβατε. Ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν είχαμε ατυχήματα. Μιλάμε τώρα για την απέναντι μεριά του δρόμου, έτσι. Εκεί δεν την είχατε τοποθετημένη. Από κάτω. Και αναγκάστηκαν να το σταματήσω, διότι δεν μπορούσαν να το πουλήσουν πλέον αυτό. Διότι μαζευόντουσαν πάρα πολύ σκόνη. Το έπαθρο ποιο ήταν. Το έπαθρο μπορεί να ήταν ένα μπουκάλι σαμπάνια. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, δύο μια μπλούζα. Μπορεί να πηγαίνανε 10 ζευγάρια μέσα, 10 μέσα σε μία-δύο ώρες. Ήταν πολλοί που πηγαίνανε με τα παιδιά τους, με τη γυναίκα του. Δεν πήγαινε μόνο, ξέρω, ήθελα άλλο. Έχετε φωτογραφίες από αυτά τα... Έχω φωτογραφίες, ναι, έχω φωτογραφίες. Αλλά κάπου τις έχω τώρα, νομίζω είναι και στο Facebook, τους έχω και στο δικό μου το site. Αν τις βρω, πότε θα ξαναδείτε, θα τις προωθήσω. Εδώ θα είμαστε και την άλλη. Εδώ θα είμαστε και την άλλη. Θα σας βρω και θα σας δώσω. Ωραία. Ναι, είναι φημισμένο το μαγαζί, ότι είναι λασκομακίες. Εγώ είχα φέτοι, ήμουν χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ήμουν στη Νέα Υόρκη εγώ, τη Φλόριδα, από εκεί πέρα το ξεκίνησα. Και το έφερα εδώ τη παραλίες της Φλόριδα. Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ όμως πάει και δεν θα φύγω από εδώ για να μην κάνω μια περιήγηση σε όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπω σήμερα εδώ και μου φαίνεται και περίεργα, ξέρεις. Εγώ βλέπω ένα τουφέκι, παπάλαιο. Ναι. Καλά, εγώ τα τουφέκια δεν τα πλησιάζω, όπως ξέρεις. Εκείνο έτσι. Εκεί πέρα, αλλά... στη γωνία, είναι το γουδί του, του γιατρού του Ζεργού. Που κοπάλαγε τα φάρμακα. Θα πάω να τα δω εγώ όλα. Να τα δείτε όλα. Thank you.
Βρισκόμαστε στον όφο εδώ, στον Άγιο Ταξιάρχη στους Σαλιγράδες. Βέβαια πρέπει να σας πούμε ότι η θέα είναι πανοραμική. Εξάλλου θα δείτε πλάνα, τώρα σε λίγο, στις δέκτες σας. Έχουμε ένα υψόμετρο αρκετά μεγάλο για την Νότια Κέρκυρα. Μιλάμε για 132 μέτρα ανατολικά του χωριού. Βλέπουμε το χωριό κάτω στο πιάτο μας, κοιτώντας δυτικά προς τη θάλασσα, προς την Κορυσίων, προς τον Ίσο. Και κοιτώντας ανατολικά θαυμάζουμε το Χλωμό, στο ύψωμα. Δυτικότερα μπορούμε να δούμε τα Βασιλάτικα, τους Κορακάδες, στην κορυφή την Παναγία την Αντιβουνιώτισσα Κορακάδων. Κατεβαίνοντας είναι το Πετρητή, με τον Έγρυπο, το γνωστό λιμανάκι το παλιό, που έχουμε επισκεφτεί και εκεί την περιοχή. Ακριβώς. Κολοκύθη, οι Άγιος Νικόλαος και Ρουμανάδες στο ύψωμα. Ακριβώς, ναι. Και συνεχίζοντας μπορούμε να δούμε μέχρι το Νεοχωράκι επίσης από κάτω. Και συνεχίζοντας κοιτώντας νότια μπορούμε να δούμε όλα τα χωριά της Λευκύνης. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όποιος έρθει εδώ επάνω, στο λόφο του Αγίου Ταξιάρχη, τι μπορεί να δει. Τι μπορεί να θαυμάσει. Τι μπορεί να θαυμάσει, έτσι. Ναι. Βέβαια. Να πούμε δύο λόγια για το ναό. Ναι. Αν και είναι κλειστό, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Ναι, ήρθαμε λίγο νωρίτερα και πριν βρεθούμε με τους κατοίκους εδώ που έχουμε την επαφή, είπαμε να κάνουμε μια απόλυτα μόνοι μας. Μόνοι μας, μόνοι μας. Ναι, να τους αφήσουμε λίγο να ξεκουραστούν και θα βρεθούμε. Έτσι, και θα βρεθούμε αργότερα. Βέβαια. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε δύο λόγια διαστορικά για το ναό. Ξέρουμε κάποια πράγματα, δεν ξέρουμε. Το ναό των Ταξιαρχών το πρωτοσυναντάμε εγγράφω σε μια νοταριακή πράξη του 1549. Όπου αναφέρεται να πουλήσουν το κρασί, να φέρουν μια καμπάνα εις τη μονή του Ταξιάρχου, η οποία είναι κείμενη στο χωρίο των Αργυράδων. Όπως φαίνεται από αυτό το έγγραφο, την νοταριακή πράξη, υπήρχε ένα καμπαναριό στα νοτιοδυτικά του ναού. Το καμπαναριό φυσικά σήμερα δεν υπάρχει. Μια και είπαμε για κάποιες ανακαλύψεις, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, να πούμε ότι το 1922, όταν παραχωρήθηκε ο χώρος στην κοινότητα για να γίνει το νεκροταφείο του χωριού, τότε βρήκανε, αυτοί που κάνανε τα έργα, ένα στρογγυλό τάφο με ακτινοτά τα κεφάλια προς το κέντρο. Τώρα τι ήταν αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, αυτός ο τάφος ίσως να ανάγεται σε πολύ πολύ παλαιότερη εποχή, δηλαδή μπορεί να μιλάμε για αρκετά π.Χ. Δυστυχώς δεν σώθηκε τίποτα, ούτε καν αν ήταν κατασκευασμένος από κάποιο μάρμαρο και είχε διασωθεί στη διάρκεια των αιώνων. Επίσης είχε βρεθεί και ένα οστεοφυλάκιο αργότερα. Αυτό επίσης δεν γνωρίζουμε από τι ήταν. Αργότερα, μιλάμε για το 1610, συγκροτήθηκε ο ναός σε αδελφότητα, επειδή όπως λένε τα κείμενα της εποχής, ο ναός των Ταξιαρχών ήταν ερυπωμένος, καμένος και αφανισμένος. Όπως λέει η νοτεριακή πράξη, από πάσα πράγμα όσων και από αδελφούς και εκτιτόρους, οι οποίοι απότυχαν και χάθησαν όλοι. Εν συνεχεία είναι γνωστά κάποια ονόματα εκτιτόρων στη διάρκεια των αιώνων. Σήμερα ο ναός είναι ενοριακός, ανήκει στην ενορία του Αγίου Ιωάννη, το ναό που είχαμε επισκεφθεί, στον άλλο λόφο απέναντί μας. Και νομίζω ότι εκτός από ένα άλλο χαρακτηριστικό του ναού είναι και ο προναός, ο οποίος ακόμα διατηρείται. Είναι ο μοναδικός ναός στους Αργυράδες που έχει προναό ακόμα και σήμερα. Βεβαίως, όποιος έρθει εδώ, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να θαυμάσει είναι η θέα, όπως αναφερθήκαμε, η οποία είναι πανοραμική, είναι γύρω-γύρω, είναι στην κορυφή του λόφου Ταξιάρχης και μπορεί να δει πράγματα που σίγουρα θα μείνει πολύ ικανοποιημένο το μάτι του από αυτά που θα δει. Λοιπόν, αφού ακούσαμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία για τον ναό Μάκη, πρέπει να σου πω ότι πίσω ακριβώς από εμάς φαίνεται και η Ιγουμενίτσα. Ήδη αυτή τη στιγμή μπαίνει στον κόλπο, ή βγαίνει μάλλον. Μάλλον ξεμύτησε από τον κόλπο. Της Ιγουμενίτσας, το καράβι. Ένα φερμποτάκι. Ναι, ναι, φαίνεται.
σου. Στην ριβάδα στο μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γουνιά θα μας πάει στη δασιά. Στην ριβάδα στο μπαρμπάτι λάμπει ο ήλιος σαν διαμάτι. Μια βαρκούλα με γουνιά θα μας πάει στη δασιά. Στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο νησάκι, στο γυμάρι, πρώτο βγαίνει το φεγγάρι. Στο κασιόπι, στα στενά θα σηκώσουμε πανιά. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόρτο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό. Στο κανόνι, στο καρδάκι θα χορέψουμε σιρτάκι. Και στο πόρτο ποταμό, στο ψηλό καμπαναριό.